Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι δεν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 8%. Όπως τονίζουν, αυτό σε συνάρτηση με τον δύσκολο χειμώνα θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις τους σε αδιέξοδο. Εννοείται ότι μας ανησυχεί, γιατί εντάξει, είπαμε ότι περάσαμε ένα καλοκαίρι σχετικά καλό. Είπαμε ότι ανάλογα με το είδος του καθένας θα κάνει τον απολογισμό του, αλλά ο χειμώνας που έρχεται είναι μακρύς και δεδομένου και το ενεργειακό κόστος που έχει ανέβει και το δύσκολο χειμώνα που θα έχουμε, μας ανησυχεί και πάρα πολύ. Διάβασα προχθές ο Εμπορικός Σύλλογος έχει στείλει μια επιστολή. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι. Νομίζω ότι για μας θα είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση και ιδίως και για τα καταστήματα που απασχολούν και προσωπικό και έχουμε και ενίκεια και όλα τα υπόλοιπα που δεν ξέρουμε τι θα έχουμε. Και σίγουρα πρέπει να μείνει και κάτι στη δική σας τσέπη για τις οικογένειές σας. Μα γι' αυτό δουλεύουμε, για να μένει κάτι και για μας. Δεν δουλεύουμε μόνο για να πληρώνουμε, σαφέστατα δουλεύουμε για να ζούμε. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί το χειμώνα που μας έρχεται? Δεν ξέρω, παιδιά. Είναι η τέταρτη χρονιά που δεν ξέρω τι να περιμένω. Ξέρετε ότι είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, ότι δεν θέλω να γκρινιάζω. Γενικά δεν ξέρω τι να περιμένω φέτος. Θα είναι πάλι ένα, να πω πάλι, και κάτι νέο. Κάθε χρόνος και κάτι νέο. Αυτό θα περιμένουμε πάλι και φέτος. Κάθε χρόνος και κάτι νέο. Αυτό δεν ξέρω τι να περιμένω, ειλικρινά. Οι επαγγελματίες νομίζω ότι πηγαίνουν από κρίση σε κρίση. Εμείς, ναι, έχει την τελευταία πενταετία πηγαίνουμε έτσι. Έχουμε τρεις χρονιές COVID, τώρα μας τυχαίνει και αυτό, το ενεργειακό. Ακούγονται και για αλλαγή των ωραρίων σε μεγάλες πόλεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πέσει και στο δικό μας το τραπέζι. Δεν ξέρω τι αποφάσεις θα πάρουν οι εμπορικοί σύλλογοι κατά τόπους. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μιλάνε γενικά για αλλαγές στα ωράρια. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, όντως υπάρχει μια αύξηση. Ό,τι αύξηση γίνεται είναι πολύ βάρη για την αγορά και κυρίως στο δικό μας τον κλάδο που έχουμε να κάνουμε με πολλά πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Έτσι. Ο κόσμος έχει μειωθεί, η κίνηση του κόσμου έχει μειωθεί πάρα πολύ. Το καλοκαίρι τελείωσε. Έχει ο χειμώνας που θα είναι βαρύς από ό,τι φαίνεται. Το ρεύμα είναι που μας ενοχλεί πιο πολύ. Αλλά και αυτό φυσικά και οι ασφαλιστικές φορές που ανέβηκαν αρκετά. Υπολογίζετε λοιπόν, σβήνετε και γράφετε καθημερινά στο χαρτί για να δείτε πώς θα βγει ο χειμώνας? Όχι, δεν το κάνουμε τόσο πολύ έντονα, αλλά μας ανησυχεί πάρα πολύ ο χειμώνας, πώς θα πάει, αν θα έχει κίνηση. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά, γιατί πρέπει να πάμε καλά, αλλιώς δεν γίνεται να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα χωρίς να έχουμε κόσμο και δουλειά. Τι ζητάτε λοιπόν από τους ηθήνοντες, δηλαδή υπουργούς και υφυπουργούς, κυβερνητικά στελέχη, τα οποία ακούν τους επαγγελματίες? Να στραφούν λίγο προς την αγορά, στη μεσαία τάξη κυρίως, η οποία είναι η κινητήριος δύναμη της χώρας, και να βρουν λύσεις για να μπορέσουμε και εμείς να κρατηθούμε και να είμαστε στο παιχνίδι, ώστε να υπάρχουμε. Μάλιστα, υπάρχουν και επαγγελματίες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αν γίνει η οικονομία, μπορούν να βγουν κανονικά οι επιχειρήσεις τους. Όλοι μιλάνε για ένα δύσκολο χειμώνα. Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά όσο φαίνονται. Πιστεύω ότι με μια συντηρητική κατανάλωση ρεύματος και με μια προσπάθεια στο να μειώσουμε την κατανάλωση, αυτό που λέγει η κυβέρνηση να μειωθεί κατά 15% σε κάθε νοικοκυριό, θα φανεί η διαφορά. Πιστεύω ότι προσωπικά ότι πολύς ντόρος γίνεται και ότι αυτό, οι κακές ειδήσεις πάντα πουλάνε. Αν υπάρξει όντως αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, αυτό σας ανησυχεί σαν επαγγελματία στην αγορά? Τι να σας πω, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Πόσο μεγάλη θα είναι η αύξηση, είναι σχετικό αυτό. Ναι. Είναι σχετικό, δηλαδή αν θα είναι μια τάξη στις 10-15% πιστεύω ότι μπορεί να απορροφηθεί. Παραπάνω θα είναι κάπως πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να ενημερωθούμε στο πόσο μεγάλη θα είναι η αύξηση.